Είμαστε στην οικία του Γιάννη του Τσαμπανάκη και πρέπει όλα αυτά τα κάγκελα που έφτιαξε ο πατέρας του 1987 να τα ξαναφτιάξουμε όπως βλέπετε και έχω ξεκινήσει συγκίνηση μεγάλη να κάνουμε όλη αυτή την εργασία τους γοργόνες του πατέρα μου και τον Οδυσσέα που έκανε το 1977 και τώρα θα τα ξαναφρεσκάρουμε γιατί είναι μια τέχνη που ξεκίνησε από την Όλυμπο, όπως και πάνω το μουσείο που βλέπουμε, με τις παραστάσεις και τις γραφτικές ιστορίες. Εδώ για την εποχή, πάρα πολύ ωραίο. Φτιάχνεις. Αυτό το πατέρα μου είναι το 1977 τόσο και ήταν για την εποχή του, ας πούμε, να κάνεις γυμνούστιθες γοργόνες στην Όλυβο που ξέρεις ο στιθόδεσμος είναι με πανί, να μην φαίνεται. Ήταν μεγάλο καινοτομία. Όχι, άμα είναι το, ανέβω με τις κάτω πάρω. Αυτό θα το τελειώσει μεθαύριο. Είναι, αυτό είναι η τέχνη, ότι σου δίνεται ελεύθερο να κάνεις... Είναι με τη μυθολογία μας. Ως Έλληνες έχουν τη μυθολογία, Γιώργο. Εδώ είναι ταυτισμένο και οι Γοργόνες και ο Αίολος και ο Οδυσσέας. Όλα γίνονται, και ο Άγιος Νικόλαος, όλα μαζί. Άμα τα βγάλεις δεν είσαι εσύ. Αυτό το καφάσι θέλω εδώ πέρα. Ειρήνη, θα το πάρω, μου το δώσεις από εδώ, μπορείς εσύ. Αυτό θέλω μόνο. Θέλω να το πάρω και να συνεχίσω τώρα που είναι καλό. Για πες μας εδώ τι απεικονίζεις αυτό. Είναι οι γοργόνες αυτές. Είναι από τη μυθολογία. Ο πατέρας μου έκανε τον Οδυσσέα. Έλα, Γιάννη. Ναι. Περίμενε, περίμενε. Θα το βάλω τη σκάλα. Τον Οδυσσέα. Απλά είναι ο γοργόνος, αλλά του άρεσε η γοργόνα. Δεν ξέρω γιατί του άρεσε. Επειδή έχει μήκος με την ουρά, του πιάνε κάκι ολόκληρο. Αλλά το πατέρα μου αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι αυτά εδώ που δεν τα κάνει κάποιο σπίτι, κάνει διαφορετικό. Το φυτόκοσμο, ας πούμε. Το κάνει διαφορετικό σε κάθε σπίτι. Αυτό είναι το δύσκολο. Και εγώ τώρα το ζωγραφίζω αυτό το κάνω, αλλά αυτά εδώ να εμπνέσει να κάνει αυτά εδώ, να υπάρχουν οι τρύπε σε διάφορα σχέδια είναι δύσκολο. Και σε κάθε σπίτι έχει κάνει άλλο, δεν είναι το ίδιο. Είναι και ξέρεις, είναι το να πας πάνω στα χνάρια του, ας πούμε, του πατέρα σου. Ο πατέρα μου πήγε στα χνάρια του. Του πατέρα του, έτσι είναι η παράδοση. Τώρα εμείς πρέπει να κάνουμε ένα. Πώς το λένε, για να κάνουμε τα χνάρια, πρέπει να κάνουμε ένα. Και εμείς ένα απόγονο. Αλλιώς θα μείνουν αυτά τα έργα στα παιδιά μας. Θα είναι στα παιδιά αυτά τα έργα που κάνουμε και εμείς. Και το, αυτό το, το νερό, το. Αυτά, Γιώργο. Ωραία. Γιατί ήταν πλημάνο, ο πρώτος που έκανε παραστάσεις πάνω σε με τσιμέντο, επειδή του άρεσε ο, το άτομο του Παρθενώνα, μου το έχει πει. Μου λέει, είμαστε λαβωμένοι και αυτά τα αιτώματα. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι μορφές που έχει, ας πούμε, που είναι ζώο και άνθρωπος μαζί, ο Κένταυρος, ο Χίρονας, που είναι δάσκαλος. Και αυτά και χριστιανός, αυτό το έχω και μάλιστα πριν το φαγητό έκανε το σταυρό του και μετάνιες και όλα αυτά τα 40 του Πάσχα, μας έβαζε να κάνουμε μετάνιες την Μεγάλη Παρασκευή 40. Είχε αυτό με την Αφροδίτη, το Ποσειδώνα και το πνεύμα άνοιγε και γίνεται και μια οικουμενικότητα ελληνική. Δηλαδή αυτό τώρα το να έχεις αυτές τις Γοργόνες. Τους είναι ο Αίολος και εδώ είναι ο Οδυσσέας. Και για να το δέσει μετά, η Γοργόνα αριστερά δεξιά και έκανε το... Εσύ κάνεις αναπαλαιώσει τώρα. Ναι, ναι, αυτό λέγεται μια... βέβαια, είναι να προσπαθεί να το ξαναφέρεις πάλι εκεί που ήταν. Δεν μπορώ να φτάσω εδώ τον πατέρα μου, αλλά προσπαθήσω να το κάνω όσο μπορώ. Γιατί το χρώμα παίζει ρόλο. Και στην αρχαία Ελλάδα τα βάφανε και τα ανάγλυφα και τα. Όχι, τα ανάγλυφα μπορεί, αλλά τα γάλαμα τα ξέρω και πάνω στο Παρθενώνα Μαδής. Υπάρχει πίσω ψήγματα πουλιά. Επειδή το χρώμα το κάνει. Πρέπει να κάνει την ψυχή του ανθρώπου όπως το βλέπει. Και το καλό είναι ότι δεν έκανε το ίδιο σε άλλα κάγκελα. Και έχει αυτή τη σφραγίδα. Και το συνεχίζουμε κι εμείς. Δύσκολο βέβαια αυτό. Δύσκολο να μην αντιγράφεις, να μην κάνεις καλούπι, αλλά αυτό είναι και ομορφιά.
Όταν ήταν μικρός πήγε να αντιγράψει του παππού μου τις κορνίζες, 15 χρονών, και είχε ένα ρολό. Τη λέει ο παππούς μου Νικολής ο Χατζηβασίλης ο Μορφινός, το λέγανε Μορφινό από τη Μορφινό του Νταΐ, επειδή πέθανε προπόβονος νέος, και τους έσκησε. Και λέει δεν θες να μάθω, όχι να μάθεις, σωστά θα μου αντιγράψεις εμένα, μου αντιγράψεις εμένα, σαν αντίγραφο. Δηλαδή τι θα κάνεις δηλαδή, αντιγράψεις εμένα, τι είναι που θα κάνεις, θα προσθέσεις την τέχνη παραπάνω από το έκανα εγώ. Θα πάρεις από μένα σου με αυτό τον αετό, κάνω το διαφορετικά. Και αυτό είναι η μορφιά της τέχνης. Το ίδιο θα το κάνουμε και εμείς, γι' αυτό μετά πήγαμε στα αγάλματα, ξεφύγαμε, ξέρω εγώ, και το χελονόξαρο που κάναμε έχει αυτή τη σχέση, ότι ξεπερνάω τα όρια μου. Αλλήμον ένας καλλιτέχνης να μένει σε αυτά τα ίδια πράγματα. Πιστεύω. Και αυτή η τέχνη δεν διδάσκεται, είναι μέσα από την οικογένεια, είναι μέσα από την παράδοση. Δηλαδή η τέχνη τη Σαντορίνη, σε αυτά τα καμπαναριά, δεν διδάσκεται. Κάποιος τεχνίτης το ξεκίνησε, έκανε λύες στις επιφάνειες, ξέρεις τις γραμμές. Δηλαδή το φως χτυπάει πάρα πολύ ωραία, το κάνει λίγο και το στραβό που λέει. Και τώρα θα συνεχίσω εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει τώρα πλουμιά τώρα γιατί είναι η μητέρα της ή η πεθερά της, έτσι είναι. Πού δεν τα λέω και σ' άλλους. Δηλαδή αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε στο χωριό μας είναι να κάνουμε μια εντοσκόπηση από πού προέρχεται το κάθε πλουμί, γιατί το έχει ανάγκη και ο άνθρωπος. Έχει σκληρή πάνω η ζωή στα βουνά, θέλει στο σπίτι να δει ένα ωραίο τριαντάφυλλο, έτσι είναι ειρήνη. Δηλαδή κάτι ρε παιδί μου ωραίο. Και η γυναίκα έχει μεγάλη αντίληψη αυτό. Και αυτό τώρα, αυτό του Κώστα. Βλέπεις πάλι η τέχνη και την έχει εξελίξει. Αντί στην αρχή πώς έκανε, κοίταξε τι κάνει τώρα. Αυτή η τέχνη τώρα είναι στην όλη. Μπορεί να πεις ότι είναι τέχνη που κάπου πήγε και την έμαθε. Εμπειρικά ξεκινάει και αρχίζει γεωμετρία, βλέπεις. Μετά πρέπει να έχεις το χέρι να πηγαίνει. Είναι πολύ καλό στο σκάλισμα, το βλέπεις. Δεν είναι κάτι που. Μιλάμε για. Είναι ωραίο. Θέλω να πω ότι. Και εδώ άλλε, βλέπεις κάτι και εκεί. Είναι ωραίο. Να παίρνει το κάνω εδώ, να φτάνω, αλλά θα τα φτιάξω το είναι ωραία, δηλαδή πάρε το πρωί, βάρε μια θέση. Και πάλι το έκανα, το προχώρησε και από εκεί. Αυτά είναι ωραία, γιατί είναι από τη μυθολογία. Και είναι μια τέχνη που έχει βγει εδώ, αυτό είναι το θέμα. Όπως είναι το γλυπτό, όπως είναι ξέρω εγώ το ανάγλυφο στο ξύλο, του σουφά. Και τη γυναίκα θα δει τα κεπτήματα.